Θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με την ανάγκη καταπολέμησης, αποκλεισμού μεθόδων που χρησιμοποιούν μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και όμιλοι, οι οποίοι προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση των αμύθιτων κερδών τους, τα παρουσιάζουν ως έσοδα ανύπαρκτων επιχειρήσεων που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Με μια τέτοια ανάγκη, καταρχήν δεν διαφωνεί κανείς. Όμως μπορείς να πάρεις τέτοια μέτρα περιορισμού χωρίς να συγκρουστείς με τις βασικές αρχές λειτουργίας της καπιταλιστικής αγοράς, στην ουσία με την ίδια την καπιταλιστική οικονομία. Κατά τη γνώμη μας, τα μέτρα για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων, όπως η διασυνοριακή φοροδιαφυγή, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πολυμερής διεθνή σύμβαση, δεν μπορεί παρά να αποτελούν ένα ευχολόγιο. Ένα πυροτέχνημα με μικρή διάρκεια στην καλύτερη περίπτωση, όσο διατηρείται η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, η ανωνυμία των μετοχών των εταιριών, οι offshore εταιρείες και κυρίως όσο ο βασικός κανόνας της οικονομίας παραμένει ο ανταγωνισμός για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους. Ανταγωνισμός που δεν μεταχειρίζεται μόνο παράνομες μεθόδους και σκοτεινές διαδρομές πλουτισμού, αλλά αξιοποιεί και ενισχύεται από μια σειρά νόμιμες φορολογικές διευκολύνσεις, ελαφρύνσεις και ασυλίες που έχουν διαμορφώσει, για παράδειγμα, στη χώρα μας τη σταθερή δυσαναλογία στην κατανομή των φορολογικών βαρών, δηλαδή οι εργαζόμενοι, τα φυσικά πρόσωπα, να εισφέρουν γύρω στο 94-95% των συνολικών φορολογικών εσόδων και επιχειρήσεις να συμπληρώνουν με τη φιλική συμμετοχή μόλις το 5% υπόλοιπο των εσόδων. Ταυτόχρονα, αναρωτιέται κανείς πώς προκύπτουν αυτές οι ευκαιρίες διασυνοριακής φοροδιαφυγής που λέτε για τις επιχειρήσεις, για τις οποίες μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι ο μηχανισμός επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών χρήζει βελτίωσης για να μην δημιουργεί, λέτε, αβεβαιότητα στους φορολογούμενους, ότι από τα μέτρα καταπολέμησης αυτών των ευκαιριών της διασυνοριακής φοροδιαφυγής θα κινδυνεύσουν να επιβαρυνθούν τελικά με ακούσια διπλή φορολόγηση. Την παραμικρή αβεβαιότητα δεν νιώθουν οι πολυεθνικές, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, διότι τέτοιου είδους ευκαιρίες ανθούν, όσα μέτρα και να πάρετε προς την εξάλληψή τους. Αλήθεια τώρα, ποιον πιστεύετε ότι κοροϊδεύετε? Πόσες συμβάσεις πολυμερείς και διμερείς έχουν επικυρωθεί και από την παρούσα Βουλή λίγους μήνες πριν με παρεμφερές περιεχόμενο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής? Με εξυγχρονισμό των μηχανισμών καταγραφής και παρακολούθησης, με μια σειρά προληπτικά αντικατασταλτικά μέτρα, με συνεργασία των διακρατικών μηχανισμών. Και ποιο το αποτέλεσμα αντιμετωπίστηκαν τέτοιου είδους φαινόμενα? Εδώ βρίσκεται και η υποκρισία τέτοιου είδους νομοθετικών πρωτοβουλειών, που τις χρησιμοποιείται για να μακιγιάρεται το σύστημα, να θολώνετε τα νερά ή έστω να εκδηλώνετε προθέσεις για να οριοθετήσετε, να βάλετε κανόνες στη ζούγκλα της καπιταλιστικής οικονομίας. Ξέρετε πολύ καλά και οι ίδιοι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να έχει το παραμικρό αποτέλεσμα. Και πώς πραγματικά εμποδίζεται αυτή τη δραστηριότητα, όταν συνεχώς διευρύνονται οι λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι, εξελίσσεται μάλιστα ένας τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών, προσφέροντας αφιδώς φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών κεφαλαίων, τα οποία λειτουργούν ως κράχτες και για την παράνομη βέβαια μετακίνηση κεφαλαίων από κοντά με την νόμιμη. Αυτή δεν είναι η φυσιολογική λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς, της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων, του ανταγωνισμού για το κυνήγι του μέγιστου κέρδους? Δεν υπερασπίζεστε όλοι σας αυτές τις ελευθερίες? Άρα τι είναι αν όχι η υποκρισία αυτή η σύμβαση που καλείται τη Βουλή να επικυρώσει? Μάλιστα την ώρα που οι μεγαλύτερες πολυεθνικές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κρατάνε τα σκύπτρα στην αξιοποίηση αυτών των δρόμων για τη διασυνοριακή φοροδιαφυγή, και είναι η ίδια η χώρα που δεν υπογράφει την παρούσα πολυμερή σύμβαση. Όμως και οι χώρες που την υπέγραψαν, εκτός ότι πολλές από αυτές δεν έχουν προχωρήσει στην αντίστοιχη προσαρμογή της εσωτερικής τους νομοθεσίας, το βασικότερο είναι ότι κανένα από αυτά τα κράτη δεν αγγίζει την ουσία του προβλήματος. Μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και σε χώρες της Ευρωζώνης, ανθούν οι φορολογικοί παράδεισοι και εξελίσσεται μεγάλος ανταγωνισμός για την επικράτηση στην προσέλκυση κεφαλαίων. Αναφερθήκαμε με στοιχεία και στη συζήτηση της Επιτροπής
Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, περίπου το 40% των πολυεθνικών κερδών μετατοπίζεται κάθε χρόνο σε φορολογικούς παραδείσους. Στους νικητές αυτή τη μοιρασιά της πίτας είναι χώρες όπως η Ελβετία, το Βέλγιο, που εμφανίζουν τέτοια χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου, όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει. Και βέβαια το ίδιο συμβαίνει και με την Κύπρο, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και άλλες. Σε αυτή τη λίστα επιχειρεί να προσθεθεί εσχάτως και η χώρα μας, επιχειρώντας να επικρατήσει τον ανταγωνισμό ή να προσεγγίσει τον ανταγωνισμό προσέλκυσης επενδυτών. Συμπληρώνεται κοντά στα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα και το φθηνό εργατικό δυναμικό που διαμορφώσεται από κοινού όλα αυτά τα χρόνια, πρόσθετα φορολογικά κίνητρα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, φορτώνοντας κι άλλα στη ζυγαριά για τα λαϊκά στρώματα. Τέτοιου είδους μέτρα ψηφίσατε πρόσφατα με τις ευλογίες όλων των κομμάτων, μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, απαλλαγή από τα τέλη επιτιδεύματος, άλλες διευκολύνσεις για την προσέλκυση επενδυτών. Δηλαδή ενισχύεται από τη μια το περιβάλλον εντός του οποίου ανθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή, αν θέλετε, βαφτίζεται και νόμιμο το να μπορούν να επιλέγουν τα στελέχη πολυεθνικών να φορολογηθούν στη χώρα μας στο μισό περίπου από ό,τι άλλοι εργαζόμενοι, και έρχεστε τώρα υποκριτικά να καταπολεμήσετε φαινόμενα διάβρωσης φορολογικής βάσης και επιλογής της φθηνότερης φορολογικής αγοράς. Γι' αυτό το ΚΚΕ δεν μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την υποκρισία, ψηφίζοντας μέτρα για το Θεαθήνε. Αν θέλετε από κάπου να ξεκινήσετε, καταργήστε τις νόμιμες συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροασυλίες των εφοπλιστών, την νόμιμη φοροαποφυγή διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, για να ελαφρυνθούν επιτέλους τα μόνιμα υποζύγια, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα που δεν έχουν όχι κεφάλαια να μεταφέρουν σε άλλες χώρες, ούτε εισοδήματα που να τους εξασφαλίζουν τη στοιχειώδη επιβίωσή τους. Ευχαριστώ.